δεν γίνεται να είμαστε φοροκλέφτες. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γι' αυτό και γίνεται αυτή η κινητοποίηση, διότι όταν έχω, θα πάω στην αίτηση και στην υπόθεση που αφορά εμάς. Εκείνο που περισσότερο πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι οποίοι βγάζουν όλες αυτές τις αποφάσεις είναι όταν το 99,9% μέσα στα καταστήματά μας οι συναλλαγές γίνονται με το POS και τα χρήματα τα έχουν οι τράπεζες, δεν γίνεται να είμαστε φοροκλέφτες εμείς. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο να είναι αυτό το οποίο φοροφεύγει και αυτοί οι οποίοι στοχοποιούνται, ενώ δεν έπρεπε να στοχοποιούνται. Δεν μπορούν να μπαίνουν σε ένα τσουβάλι όλοι και να μπορούν αυτή τη στιγμή οριζόντια να μας βάζουν όλα αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι μας, να κινητοποιηθούμε και αρχισγενωμένης από την Τετάρτη που ξεκινάει η απεργία, το δίωρο το κλείσιμο των καταστημάτων, περισσότερο είναι η παρουσία όλων να είναι στην πλατεία για να μπορέσουν έτσι να καταλάβουν ότι αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Και εκείνο που θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο είναι το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο που είναι πολλά δις τα οποία φεύγουν και διακινούνται καθημερινώς και εμείς το στεγασμένο εμπόριο υποφέρουμε περισσότερο πόνους.